Και πάμε για το γλυκό της ημέρας. Αυτό το γλυκό θα σας πάρει σύνολο 5 με 10 λεπτά για να το φτιάξετε. Η γεύση του είναι συγκλονιστική. Είναι το πιο θεαματικό γλυκό που μπορείτε να φτιάξετε. Γιατί θα έχει μπανάνα, θα έχει σοκολάτα, θα είναι φλογκέρες και θα σας αποδείξω ότι για να φτιάξετε ένα σούπερ γλυκό δεν χρειάζεστε γνώσεις ή υπερπαραγωγές. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις φλογέρες με μπανάνα και πραλίνα θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια πίτες βουτύρου πρεμιέρα αρτόπουλος, 200 γραμμάρια μπανάνες όριμες, 100 γραμμάρια μασκαρπόνε, 100 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού σοκολάτας και 100 ml σπορέλαιο για το τηγάνισμα. Για τη σύνθεση, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Για το σερβίρισμα, φρούτα, μέλι, δυόσμο, σαντιγί, κουβερτούρα λιωμένη, λευκή κουβερτούρα λιωμένη, ζάχαρη άχνη και κανέλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Η βάση αυτής της συνταγής είναι φυσικά οι πίτες μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω πίτες βουτύρου πρεμιέρα αρτόπουλος με γεμάτη γεύση και φίνο άρωμα βουτύρου. Το λέει και το όνομά τους είναι πρεμιέρ, είναι συγκλονιστικές, δεν υπάρχουν. Αν ανοίξετε τη συσκευασία θα αρχίσετε να τρώτε τις πίτες σκέτες. Μην την πατήσετε γιατί πρέπει να κάνουμε το γλυκό. Οπότε, έτσι όπως είναι θα ανοίξω τη συσκευασία μου. Αλλά το γλυκό θα γίνει σούπερ. Και θα σας δείξω και 2-3 εναλλακτικούς τρόπους για να σερβίρετε. Λοιπόν, οι πιτούλες μου είναι εδώ και τις απλώνω πάνω στον πάγκο. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε τώρα να τις ετοιμάσουμε. Παίρνω από το ψυγείο μου λίγο το μασκαρπόνε. Και σε περίπτωση που δεν έχετε μασκαρπόνε, σίγουρα θα έχετε τυρί κρέμα. Λοιπόν, μπανανούλες, εδώ. Πώς φαίνονται οι μπανάνες, Διονύση? Αρκετά όριμες. Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι για αυτές τις συνταγές πρέπει να πάρουμε μπανάνα όριμη. Δηλαδή, η μπανάνα πρέπει να έχει μαυρίσει απ' έξω. Αλλιώς δεν έχει αρώματα, είναι άγουρη, δεν έχει γεύση. Είναι ένα τελείως διαφορετικό υλικό. Πρέπει, όταν κόβετε την μπανάνα, να μυρίζει μπανάνα. Όταν μυρίζει μπανάνα, ξέρεις ότι η μπανάνα είναι όριμη. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ποτέ. Δεν τρώω την μπανάνα όσο είναι κίτρινη. Δηλαδή, περιμένω να μαυρίσει λίγο απ' έξω και να θυμάστε ότι όσο μαυρίζει, λεπταίνει η φλούδα και γεμίζει άρωμα η μπανάνα. Όσο πιο λεπτή η φλούδα μας, τόσο πιο ποιοτική η μπανάνα. Οπότε θα πάρω μία μπανάνα, δύο μπανάνες για αρχή και βλέπουμε μπορεί να χρησιμοποιούν και την τρίτη. Δεν ξέρω ακόμα. Θα δω. Εδώ. Πάμε να κόψουμε ωραίες φέτες. Μεξί, ο συνδυασμός πραλίνα-μπανάνα είναι ένας συνδυασμός που δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Μπορείς, Διονύση, να αντισταθείς? Όχι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί. Όπως η φράουλα με τη σοκολάτα γάλακτος και η σοκολάτα με την καρύδα. Γενικά είναι κάποιοι συνδυασμοί που όντως δουλεύουν καταπληκτικά μεταξύ τους. Λοιπόν, η μπανάνα μας είναι έτοιμη. Και από τη στιγμή που ανοίξετε τη συσκευασία με τις πίτες σας, πρέπει να κάνετε λίγο γρήγορα γιατί δεν θέλουν να ξεραθούν. Οπότε, έτσι όπως είναι, παίρνω και βάζω μία στρώση από μασκαρπόνε. Μασκαρπόνε μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει σούπερ μάρκετ που να μην έχει μασκαρπόνε. Και το χρησιμοποιούμε γιατί. Γιατί καθώς ψήνεται, κρατάει την υφή του και δεν έχει γεύση τυρί. Ενώ το τυρί κρέμα έχει γεύση τυρί. Είναι σχετικά ουδέτερο σε περίπτωση που δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Μας βολεύει σε κάτι τέτοιες συνταγές. Δεν το παρακάνουμε γιατί το μασκαρπόνε, καθώς το ψήνουμε μαζί με την πραλίνα, τι γίνεται? Μαλακώνει. Οπότε, άμα μαλακώσει πάρα πολύ, υπάρχει περίπτωση να σπάσει τα ρολάκια μας. Τόσο είναι αρκετό. Τόσο θέλουμε. Έτσι όπως είναι, πάνω από το μασκαρπόνε θα βάλω τι? Πραλίνη. Εδώ είμαστε. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο παίρνουμε. Και βάζουμε μία κουταλιά, όχι πολύ, μην το παρακάνετε, εδώ. Το μασκαρπόνε εντωμεταξύ με την πραλίνα κάνουν ένα φανταστικό συνδυασμό γιατί το ένα δεν σκεπάζει το άλλο. Ίσα-ίσα ισορροπεί η γεύση από την πραλίνα, δεν βγαίνει τόσο γλυκό το γλυκό μας και δεν έχει γεύση τυρί. Άμα βάλετε τυρί κρέμα, στο τέλος θα ξυνίζει λίγο και η ερώτηση που θα μου κάνατε είναι άμα μπορούμε να βάλουμε γιαούρτι. Μπορούμε να βάλουμε στραγγιστό γιαούρτι, αλλά στο τέλος θα βγει όξινο το αποτέλεσμα, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως είναι, παίρνω και βάζω τις μπανάνες. Εδώ. Για πες πόση ώρα μας πήρες τώρα το γλυκό μας. 2,5 λεπτάκια. Με 2 μπανάνες, 5 πιτούλες, ελάχιστη πραλίνα και λίγο μασκαρπόνε, κάνεις ένα μοναδικό γλυκό. Αυτή είναι η μαγιά. Δηλαδή όντως, κάποιες φορές σκεφτόμαστε τι γλυκό να βγάλουμε σε ένα τραπέζι, τι γλυκό. Ετοιμάζεις τις πίτες, τις βάζεις στο ψυγείο, τις κλείνεις καλά και τελευταία στιγμή απλά τις τηγανίζεις ή τις ψήνεις στο φούρνο σε περίπτωση που δεν θες να τηγανίσεις, Μπελές. Το λέω για σένα. Ευχαριστώ. Ωραία.
Εν τω μεταξύ, μήπως φτάσανε οι μπανάνες ακριβώς. Λοιπόν, τώρα θα τις τυλίξω, αλλά πριν τις τυλίξω, να βάλω λίγο τηγάνι πάνω στη φωτιά. Ξαναλέω ότι μπορούμε να τις ψήσουμε και στο φούρνο, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μπορούμε να τις κάνουμε και στο τηγάνι. Η αλήθεια είναι πως το τηγάνι γίνονται πιο crispy, γίνονται πιο sexy, απλά έχουν περισσότερες θερμίδες. Διαλέξτε και κάντε ό,τι θέλετε. Σπορέλαιο ή ελαιόλαδο, φίλε Μπελέση? Σπορέλαιο. Σπορέλαιο. Πιο εναλλακτικά και πιο έτσι γαλλικά, τι θα μπορούσαμε να βάλουμε? Βούτυρο. Βουτυράκι. Να ρωτήσω. Παρακαλώ. Αν δεν βάλουμε τίποτα, δεν μπορούμε? Μπορούμε, αλλά δεν θα πάρουμε αυτή τη φλογέρα. Δεν θα μοιάζει με τορτίγια ή με κρέπα. Ενώ έτσι, επειδή θα τηγανίσουμε, θα κάνει παφ η τορτίγια και θα φουσκώσει και θα γίνει φλογέρα. Θες να σου κάνω μία να δεις? Ναι. Ωραία. Κοίτα εδώ, σε μπελάδες που μπήκαμε μεσημεριάτικα. Για οπερατέρ που βρήκαμε να πάρουμε εδώ πέρα, τον Μπελέση. Τον αφρό έχεις πάρει. Λοιπόν, τυλίγουμε εδώ. Όπως βλέπετε, δεν το παρακάνουμε με τη γέμιση, με τίποτα. Φροντίζουμε πάντα η μεριά που ενώνουμε να πάει από την κάτω πλευρά για να μπορέσει να κολλήσει η πίτα μας και σε περίπτωση που νομίζετε ότι δεν το έχετε, μπορείτε να βάλετε είτε λίγο νεράκι είτε λίγο αυγό για να βοηθήσετε να κολλήσουν εδώ. Εδώ θα σας δείξω πολλούς τρόπους για να σερβίρετε, εναλλακτικούς, και θα σας αρέσουν όλοι, νομίζω, εδώ και εδώ. Και εδώ κάνουμε μία γωνίτσα. Άμα σας πάσει λίγο, δεν μας πειράζει, εδώ και εδώ. Και αφήνουμε από την κάτω πλευρά, εδώ. 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 Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Εύκολο. Βέβαια εύκολο. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Θα πάρω ελάχιστη πιτούλα εδώ. Ένα κομματάκι. Θα ρίξω μέσα να δω τι γίνεται στο λάδι. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να τηγανίζεται εδώ πέρα το ζυμαράκι μου, οπότε να ρίξω μέσα στο πρώτο. Οχ. Και οχ. Εδώ. 2-2. Εδώ τι γίνεται, Μπελέση? Μια χαρά. Πήρε χρωματάκι, το βλέπεις. Στεγνή. Φαντάζομαι ότι θες να πας με φρουτάκια, σωστά? Εννοείται. Άχνη ζάχαρη μπορεί να ρίξω σε σένα? Όχι. Τι μπορεί να ρίξω? Δεν ξέρω, θα μου πεις. Πω, Παναγία μου. Λίγο μέλι. Λίγο μέλι μπορώ? Ναι, λίγο μπορείς. Λοιπόν, και η πίτα του Μπελέση είναι έτοιμη, τη βγάζω. Έφυγε. Εδώ είμαστε. Ωραίο αυτό, αλλά δες εδώ χρώμα. Το βλέπεις? Ε. Κοίτα εδώ. Πω, Παναγία μου. Και επειδή είναι οι πίτες βουτύρου, δεν μπορείτε να καταλάβετε την υφή που έχουν. Εδώ, πάει πρώτη. Είναι άλλο πράγμα, το βλέπεις, έτσι? Κοίτα εδώ, ωραίος και ένας ο τρόπος, αλλά ωραίος και ο άλλος. Λοιπόν, ρίχνουν και τις άλλες δύο, εδώ, μία, δύο. Και πάμε να δούμε εναλλακτικούς τρόπους σερβιρίσματος. Λοιπόν, πρώτος, ζάχαρη. Κανέλα. Ανακατεύω. Και για να δουλέψει η ζαχαροκανέλα, τι πρέπει? Ανακάθαρμα. Όχι, πρέπει καθώς είναι καυτά να τα ρίξουμε κατευθείαν μέσα. Όπως θα βγάλουμε από το τηγάνι εδώ, κατευθείαν πρέπει να τα ρίξουμε μέσα. Γυρνάω τη μία. Εδώ. Τελειώσαμε, αυτό ήταν. Εδώ είμαστε. Λίγο ακόμα υπομονή. Πόσο έχεις υπομονή, Διονύση? Πάρα πολύ. Μπράβο, αγόρι μου. Υπομονή αυτό... φέρνει δώρα, λένε οι Κινέζοι. Τόσο υπομονή κάνω μαζί σου τόσα χρόνια. Ένα δώρο δεν μου έχει φέρει. Εμένα έφερε. Εγώ είμαι το δώρο, δεν κατάλαβες. Δώρο σου είμαι εγώ. Δώρο είναι ο Μίτσος. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Μέτρα στο 10 για να βγάλω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Λοιπόν, πάει η πρώτη. Πίτα μου. Όπω Παναγία μου, κοίτα εδώ. Το βλέπεις? Πάει και η δεύτερη. Εδώ. Όλαλα. Σβήνει το μάτι. Και γυρνάει και εδώ. Και εδώ.
τρεις εναλλακτικές θα σας δώσω. Μπορεί να δώσω και παραπάνω. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη επιλογή. Πίτα στο φούρνο ή στο τηγάνι χωρίς λάδι. Κόβουμε. Εδώ και εδώ. Μία. Δύο. Να φέρω τα φρούτα μου. Εδώ και εδώ. Και θα βάλω. Δεν είναι κακή επιλογή. Όχι, είναι πολύ ωραία. Τόσο λες τον ουρανό. Περίμενε, ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Τώρα θα δεις. Λοιπόν, το μυστικό εδώ πέρα βέβαια είναι στο μέλι. Οτιδήποτε φυσικό σιρόπ μπορείτε να βάλετε με έπιλ σιρόπ, μέλι, σιρόπι αγάβης, ρίχτε το εδώ, θα γυαλίσει κατευθείαν. Φανταστική επιλογή. Ένα φιλαράκι δυός μου. Αυτό. Και για να δεις ότι δίνω σημασία στην επιλογή σου, όντως βάζω και το δυός μου. Ωραία. Πάμε για τη δεύτερη επιλογή. Επιλογή νούμερο 2. Ποια θες, ζαχαροκανέλα ή κανονική? Ζαχαροκανέλα. Ζαχαροκανέλα. Ακού, ακού, ακού. Εδώ. Και βέβαια, πάλι στην ίδια λογική. Θέλουμε τα φρουτάκια μας. Ένα εδώ και ένα εδώ. Και εδώ και εδώ. Και βέβαια, προσθέσω και λίγο δυο μου και εδώ. Πώς μας φαίνεται? Τίμιο. Τίμιο. Τρίτη επιλογή. Εδώ. Βλέπετε ότι και χωρίς ζαχαροκανέλα, κοιτάξτε εδώ. Είναι γεμάτο σε γεύση, πραλίνα και μασκαρπόνε. Τρίτη μας επιλογή, εδώ, όπου θα παίξουμε λίγο βρώμικα. Οπα. Σοκολάτα. Να συνεχίσω, έτσι. Παίζει που παίζει βρώμικα. Σοκολάτα. Και βέβαια, πόλικα φρουτάκια από πάνω, εδώ. Αυτό το ονομάζουμε chocolate lover. Γιατί είναι για αυτούς που αγαπάνε τη σοκολάτα και την πραλίνα. Εδώ και εδώ και εδώ. Δυόσμος. Και πάμε για το τελευταίο μας. Έλα, κοίτα εδώ. Εδώ και εδώ. Λίγο άχνη. Λίγο κανέλα. Και γίνει τύπου μπουγάτσα με κανέλα, μπανάνα και πραλίνα. Πώς σας φαίνεται? Κάτι κάναμε, νομίζω. Για τις φλογέρες με μπανάνα και πραλίνα, απλώνουμε τις πίτες στον πάγκο εργασίας μας, μοιράζουμε σε όλες τις πίτες το μασκαρπόνε και την πραλίνα και απλώνουμε με ένα κουτάλι. Κόβουμε τις μπανάνες σε φέτες, τις μοιράζουμε σε όλες τις πίτες, αλείφουμε περιμετρικά με νερό, τυλίγουμε τις άκρες και κλείνουμε σε ρολό. Σε τηγάνι με σπορέλαιο σε μέτρια φωτιά, τηγανίζουμε τις φλογέρες σε δύο δόσεις για 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά και αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί. Σε μπολ βάζουμε τη ζάχαρη και την κανέλα και βάζουμε μέσα τις φλογέρες όσο ακόμα είναι καυτές. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε με φρούτα, μέλι και δυόσμο. Εναλλακτικά, σερβίρουμε με σαντιγί, λιωμένη κουβερτούρα και λευκή κουβερτούρα, ζάχαρη άχνη και κανέλα. Λοιπόν, πιέζω και βλέπετε τι γίνεται. Μασκαρπόνε, πραλίνα, μπανάνα, το υπέρτατο φύλλο απ' έξω που έχει γίνει σαν μπουγάτσα τώρα, με κανέλα και ζάχαρη. Θέλετε να το περιγράψω?
συνηθίζω. Να περιγράψω, ναι. Ναι, να αφήσω να περιγράψω κι εμείς. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να περιγράψω. Το καταλάβατε.